Θεάτρο. Ναι. Πώς πήγε? Πάρα πολύ ωραία. Κυρία Κοκκίνου, ξεκινάνε τα σχήματα σιγά σιγά εδώ στην Αθήνα. Ναι. Πού θα σας δούμε? Στην Αθήνα προς το παρόν πουθενά, μάλλον. Μάλλον, δεν είναι σίγουρο. Θα σας δούμε στη Θεσσαλονίκη ή κάπου αλλού? Κάπου αλλού γενικότερα ναι, Θεσσαλονίκη όχι, Αθήνα συζητάω κάτι. Αλλά γενικότερα θα κάνω μια πάλι ξανά περιοδία. Ασταμάτητη. Ασταμάτητη. Με τη βαλίτσα στο χέρι συνέχεια. Πώς είναι αυτό να είστε με μια βαλίτσα στο χέρι και για εσάς και για τον Αλέξανδρο? Έχει το ενδιαφέρον του. Εντάξει, είναι λίγο κουραστικό, αλλά δεν πειράζει. Όλες οι δουλειές είναι κουραστικές. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Εάν ισχύουν τα δημοσιεύματα που είχαμε ακούσει ότι μπορεί να ήσασταν στο box με το Διονύση Σχοινά. Εγώ δεν γνώριζα κάτι τέτοιο. Όχι. Δεν είχε γίνει επίσημη πρόταση. Εγώ ήμουν στην Αμερική όταν έγιναν όλα αυτά. Όχι. Επίσημη πρόταση για το box. Για το να συνεργαστείτε μαζί με το Διονύση. Όχι, όχι, δεν είχε γίνει επίσημη πρόταση, όχι. Γιατί βγήκε ο κύριος Σχοινάς και είπε ότι είστε ένας άνθρωπος που αγαπά πάρα πολύ και εκτιμά. Αλλά δεν υπήρχε πρόταση. Όχι, όχι, πρόταση δεν υπήρχε. Όχι. Τηλεοπτικά θα σας δούμε κάπου? Δεν ξέρω. Ξέρετε κάτι? Γίνονται καινούργιες παραγωγές. Θα δούμε. Δεν ξέρω. Είχατε πρόταση για τον Τζάστα, αλλά τελικά δεν ευδοκίμησε, όπως μας είχατε πει πριν φύγετε για Αμερική. Δεν ήταν ακριβώς. Όχι, δεν ήταν πρόταση. Κάναμε πλάκα ότι εγώ έκανα πρόταση στον Νίκο. Δεν μου είχαν κάνει πρόταση, όχι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας αφήνω και θα έρθω μαξί. Συγγνώμη. Φιλιά, καλημέρα.